Κοιτάξτε, το εύκολο ή το δύσκολο το κάνουμε εμείς. Νομίζω ότι το πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι, αν δεν ήμασταν και λίγο τυχεροί, θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δείξαμε ένα καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο, στο εκτός έδρας παιχνίδι και σήμερα. Και γι' αυτό φάνηκε εύκολη η πρόκριση. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και σήμερα. Είναι σημαντικό πως δεν υποτιμήσαμε τον αντίπαλο και πως συνεχίσαμε ό,τι καλό χτίσαμε στο πρώτο παιχνίδι. Κοιτάξτε, δεν συγκρίνεται σίγουρα, όμως ήμασταν υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε. Χαιρόμαστε που είμαστε στους ομίλους του Europa League και νομίζω ο επόμενος στόχος είναι μια πρόκριση. Κάθε χρόνο είμαστε στο Europa League, όμως πιστεύω ότι φέτος μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλύτερο και να πάμε παραπέρα. Δεν είναι αντίθετο το επόμενο χρυσό παιχνίδι, αλλά είναι πάλι για το πρώτο. Πώς το βιώνατε αυτή την εβδομάδα, γιατί έπρεπε να έχετε παίξει πρώτα αγωνιστικά. Δεν θα σε επηρεάζει, όμως το σημαντικό είναι να γίνουν βήματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς είμαστε όλοι δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια. Ελπίζουμε για ένα καλύτερο ποδόσφαιρο και θα υπομένουμε και θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Στα παιχνίδια με τη Δυναμό, που έχει κάνει τρία γκολ από τους αμυντικούς στεστημένα. Είναι θέμα δουλειάς, είναι θέμα αίσθησης, είναι θέμα αντίθεση. Δουλεύουμε καθημερινά. Ασχολούμαστε και με τις στημένες φάσεις. Χαιρόμαστε που κάποια από αυτά μας βγαίνουν. Και μακάρι να συνεχίσουμε να βάζουμε και άλλα γκολ από τις στημένες φάσεις. Είναι μια νέα αρχή. Είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε την εθνική εκεί που της αξίζει, εκεί που ήταν παλιά. Ελπίζω να έχει κλείσει αυτός ο κακός κύκλος των 2 ετών που πέρασε. Δεν αξίζουμε να βρισκόμαστε εκτός ευρωπαϊκών και παγκοσμίων διοργανώσεων και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να είμαστε στην επόμενη διοργάνωση. Θέλουμε να κάνουμε σταθερά βήματα. Όπως είπατε και εσείς, δεν έχουμε πολλά επίσημα παιχνίδια. Ξέρετε ότι η ομάδα θα βρει τα πατήματά της με την πάροδο του χρόνου εφόσον αγωνίζεται. Και μόνο μέσα από τα παιχνίδια θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Υπάρχει θετική πρόθεση από τις δύο πλευρές. Όπως σας έχω πει από την αρχή, δεν θέλω η δική μου συνεργασία με την ομάδα να βγαίνει μέσα από αυτήν. Σίγουρα είμαι υποχρεωμένος να σας το πω, όμως από εκεί και πέρα για κάτι θετικό, αν υπάρξει, θα ενημερωθείτε από την ίδια την ομάδα τις επόμενες μέρες. Θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο, χωρίς να με ρωτήσετε. Θα ήθελα να αφιερώσω τον γκολ μου σήμερα στο Λεωνίδα τον Κουτσούκη, τον ποδοσφαιριστή Τζακίνθου. Ένα παιδί που δίνει μάχη για τη ζωή του. Χρειάζεται ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Ελπίζω μέσα από τη δική σας δουλειά να βοηθήσετε κι εσείς να το μάθει όσος περισσότερος κόσμος μπορεί. Εμείς κάνουμε τη δική μας προσπάθεια σαν ποδοσφαιριστές αλλά και σαν ομάδα να καταφέρει το παιδί τις επόμενες μέρες να κάνει αυτή την επέμβαση που χρειάζεται για την υγεία του.